και μια αγία και ευλογημένη συνάντηση μας ομίλησε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μια συνάντηση που θα θέλαμε όλοι να την είχαμε. Στο Φρέαρ του Ιακώβ, εκεί στη Σαμάρια, πηγαίνει μία σκοτεινή γυναίκα και είναι σκοτεινή λόγω της αμαρτωλότητος, διότι η ζωή της ολόκληρη είναι αφιερωμένη στην αμαρτία και στις ειδονές. Και πηγαίνει στο Φρέαρ του Ιακώβ για να αντλήσει είδωρ. Πήρε τη στάμνα της και πήγε να τη γεμίσει για να πάρει νερό, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο δια τη ζωή του ανθρώπου. Πόσες φορές δεν βρεθήκαμε σε κάποιον τόπο και λέγαμε να είχαμε τώρα λίγο νεράκι να δροσίσουμε την καρδιά μας και τα χείλη μας. Δεν ζει ο άνθρωπος χωρίς το νερό. Και ενώ πηγαίνει στο Φρέαρ του Ιακώβ για να αντλήσει είδωρ, εκεί συναντά το είδωρ το ζών. Εκεί συναντά αυτόν που δίδει το αθάνατο νερό. Που όποιος πίνει από αυτό το αθάνατο νερό, δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσει θάνατον. Αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, τι δεν θα δίναμε όλοι προκειμένου να βρούμε μερικές σταγόνες από αυτό το αθάνατο νερό για να μην γνωρίσουμε θάνατον και να είμαστε αθάνατοι. Το αθάνατο νερό το προσφέρει αυτός που ήρθε στον κόσμο να νικήσει τον διάβολο και τον θάνατον. Το αθάνατο νερό το προσφέρει αυτός ο οποίος δια της σταυρικής του θυσίας και της Αναστάσεώς του οδήγησε το ανθρώπινο γένος στη λύτρωση και στη σωτηρία. Είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή η σκοτεινή αμαρτωλή γυναίκα από τη Σαμάρια βρήκε ακριβώς αυτό το αθάνατο νερό, αφού ο Κύριος της απεκάλυψε την αμαρτωλή ζωή της. 5. Άνδρας έσχες. Και αυτόν τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι νόμιμη σύζυγή σου, αλλά ζεις μέσα στην αμαρτία. Και αυτή η γυναίκα που βρήκε η Σαμαρίτισσα το αθάνατο νερό, βρήκε νόημα στη ζωή της και άλλαξε από τη στιγμή εκείνη τρόπον ζωής, σκέψεως πήρε άλλη πορεία, διότι βρήκε το είδωρ το ζών, διότι βρήκε τον ζωοδότη, διότι βρήκε αυτόν ο οποίος νοηματίζει τη ζωή του ανθρώπου, διότι βρήκε τον Δημιουργόν, τον Σωτήρα και Λυτρωτήν, τον Κύριον. Και άφησε και το Φρέαρ και άφησε το δοχείο με το οποίο είχε πάει να αντλήσει είδωρ και έσπευσε να βρει τους συμπατριώτες της και να πει: συνείδησα άνθρωπον ο οποίος μου αποκάλυψε ολόκληρη τη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός? Πίστευσε, αδελφοί μου, ότι αυτό το πρόσωπο το οποίο συνάντησε εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ, πίστευσε ότι είναι ο Χριστός. Αλλά χρησιμοποιεί ως ιεραποστολή αυτό το ερώτημα. Σας λέγω για αυτόν που συνάντησα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Δεν τους λέει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Τους δίνει το έναυσμα για να πάνε να δούνε οι ίδιοι.
και πήγαν και γνώρισαν τον Χριστόν και πίστευσαν εις τον Χριστόν. Αδελφοί μου, κουρασμένοι στρατοκόποι, είμεθα οι άνθρωποι που αναζητάμε και το φως και το δροσερό νερό. Και τι κρίμα που το φως ήρθε στον κόσμο. Τι κρίμα που έχουμε αυτή την πηγή με το δροσερό και γάργαρο νερό. Κι όμως οι άνθρωποι παραμένουμε νοσταλγοί της χαράς. Παραμένουμε κουρασμένοι στρατοκόποι που αναζητούμε το φως και το δροσερό νερό σε λάθος περιοχές, σε λάθος πηγές. Το δροσερό αυτό νερό που βρήκε η Σαμαρείτισσα εκείνη η γυναίκα είναι το Άγιον Ευαγγέλιον, είναι ο Λόγος του Θεού που δροσίζει τις καρδιές των ανθρώπων και νοηματίζει τη ζωή μας, που μας παίρνει μέσα από την αμαρτία και μέσα από το σκοτάδι και μας οδηγεί στο φως, που μας παίρνει μέσα από την απελπισία και μέσα από την οδύνη και τον πόνο και μας οδηγεί στην ελπίδα. Η πηγή με το δροσερό και γάργαρο νερό είναι η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, που είναι η ταμιούχος της Θείας Χάριτος, μέσα στην οποία ο άνθρωπος αγιάζεται, χαριτώνεται, λυτρώνεται, μέσα στην οποία ο άνθρωπος βρίσκει τον δρόμο του προς τον ουρανό και προς τον παράδεισο, που είναι ο σκοπός και ο προορισμός μας. Σήμερα που τιμάτε η Σαμαρείτισσα, εκείνη η γυναίκα που δεν είναι άλλη από την εις Απόστολο Φωτεινή, που τόσο πολύ αγάπησε τον Χριστόν που έγινε Ιεραπόστολος, που έσπευσε ως έλαφος να διαμηνήσει ότι ήρθε στον κόσμο ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Λυτρωτής. Ελάτε να τον γνωρίσετε. Και τι κρίμα που και σήμερα άνθρωποι και στην ευλογημένη μας πατρίδα ακόμη δεν έχουν βρει αυτό το αθάνατο νερό. Δεν ζουν τη ζωή της Εκκλησίας μέσα στην οποία σώζεται και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Διάκονο να μας προσκαλεί. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ελάτε να κοινωνήσετε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Να το αθάνατο νερό. Όποιος καταλήλως προετοιμασμένος μετέχει του ποτηρίου της ζωής, αυτός, αγαπητοί μου αδελφοί, γεύεται και απολαμβάνει αυτό το αθάνατο νερό. Τι λέγει ο ιερεύς που κοινωνεί τους πιστούς? Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Να το αθάνατο νερό, το Πανάγιον σώμα και το Πανάγιον αίμα του Κυρίου μας. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα είναι μημένη καγό εν αυτό. Ποθούμε την αθανασία, ποθούμε τη λύτρωση των αγιασμών, ποθούμε να γίνουμε τέκνα Θεού, πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, μετοχή στα μυστήρια της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μετάνοια επιστροφή στον Κύριον, μελέτη του Λόγου του, του Θεού, αγώνα πνευματικών. Εύχομαι αυτή τη χαρά που αισθάνθηκε η Σαμαρείτισσα, εκείνη η σκοτεινή γυναίκα που άλλαξε η ζωή της μετά τη γνωριμία και τη συνάντηση με τον Κύριό μας και έγινε φωτεινή. Εύχομαι, λέγω, και εις εμάς και εις εαυτούς και εις αλλήλους να γνωρίσουμε το φως του κόσμου, να γνωρίσουμε τον Κύριό μας, να ζούμε τη ζωή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, να κηρύττουμε και δια των λόγων και δια της ζωής μας το Άγιον Ευαγγέλιον, να ζούμε όπως θέλει ο Κυριός μας, να αγιαζόμαστε,
και να οδηγούμε κι άλλες ψυχές που δεν γνώρισαν ακόμη το φως του Ευαγγελίου κοντά στον Χριστόν, κοντά στο Σωτήρα και Λυτρωτήν μας, δια να αξιωθούμε οι πάντες της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.